Όπως έγραψα και στο Traction Magazine, οι παγκόσμιες πρεμιέρες των αυτοκινήτων γίνονται συνήθως σε εκθέσεις. Η Mercedes-Benz όμως είχε μια διαφορετική ιδέα και μαζευτήκαμε όλοι στο Affalterbach, ένα χωριουδάκι 40 λεπτά έξω από τη Στουτγκάρδη, όπου εκεί εδώ και 47 χρόνια είναι η έδρα της AMG. Όλη η ιστορία λοιπόν της AMG ξεκίνησε όταν δύο πρώην μηχανικοί του εργοστασίου έφυγαν και έκαναν τη δική τους εταιρεία. Το όνομα λοιπόν προκύπτει το A και το M από τα επίθετα των δύο ιδρυτών και το G από το χωριουδάκι, τον τόπο καταγωγής του ενός εκ των δύο. Εξού λοιπόν το AMG. Τώρα, φτάνοντας στο Affalterbach, η ατμόσφαιρα όλη θύμιζε Ιταλία. Η αντίστοιχα Ιταλία κάπου το έχουν χάσει το θέμα, έχουν κάποιο πρόβλημα τον τελευταίο καιρό. Πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, πολύ φιλική και με συνέστημα. Περιπλανηθήκαμε λοιπόν σε τέσσερις διαφορετικούς χώρους, όπου τεχνικοί, επιστήμονες, γνώστες του αντικειμένου μας ενημέρωσαν γύρω από την κατασκευή του αμαξώματος, τον κινητήρα και τα μηχανικά μέρη, την αεροδυναμική αλλά και το εσωτερικό. Και συνέχεια βγήκαμε όλοι σε έναν περιβάλλοντα χώρο, όπου σε μία πλευρά ήταν οι 700 εργαζόμενοι της AMG, οι οποίοι έχουν καταφέρει να πιάσουν ένα αριθμό πωλήσεων ρεκόρ το 2013. Με 32.000 αυτοκίνητα. Ήταν λοιπόν η βραδιά που θα παρουσιαζόταν η νέα AMG GT. Σε αυτό λοιπόν το τεράστιο πλατό που είχαν στήσει, με video wall στην πλάτη του, ανέβηκε πρώτα απ' όλα ο Bert Schneider, ένας πρώην οδηγός της AMG Mercedes-Benz, πολυπροταθλητής στο DTM. Μας παρουσίασε 8 από τα πλέον χαρακτηριστικά αυτοκίνητα που δημιούργησε η AMG. Πιο εντυπωσιακό απ' όλα, η Exalted 300 CE, η επωνομαζόμενη και σφυρί, The Hammer, η οποία, βλέπετε, είναι πολύ έτσι δυνατό αυτοκίνητο και εντυπωσιακό με τον όγκο του. Από εκεί και πέρα ανέβηκαν και άλλοι άνθρωποι της Mercedes-Benz, όπως ο Τσέτσε, ο αρχηγός, ο Καλένιους και άλλοι. Καθώς και ο νέος αρχηγός της AMG, ο Tobias Moers. Αφού λοιπόν μας παρουσίασαν τον τρόπο που κατασκευάζει το αυτοκίνητο, την προσπάθεια που έκαναν, και πραγματικά είναι εντυπωσιακό, γιατί το αυτοκίνητο αυτό είναι η επιτομή της τεχνολογίας, η αιχμή του δόρατος. Φανταστείτε ότι όλο το αμάξωμα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, μαγνήσιο και ελαφρύ ατσάλιτο πάτωμα και γυμνό έτσι όπως είναι σαν κουφάρι, ζυγίζει μόλις 293 κιλά. Από εκεί πέρα μπαίνουν τα υπόλοιπα μηχανικά μέρη και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε. Το αυτοκίνητο έφτασε μέσα από πυροτεχνήματα που φώτιζαν το σκοτάδι που είχε έρθει ήδη, γιατί πήρε μάκρος η παρουσίαση, και το οδηγούσε ο Νίκο Ρόσμπεργκ, ο Γερμανός οδηγός της Mercedes στη Φόρμουλα 1. Λέω Γερμανός γιατί ναι, μεν είναι οδηγός του Κέκε Ρόσμπεργκ, που ήταν Φιλανδός στην καταγωγή, αλλά λόγω μητρός Γερμανίδας προτίμησε τη γερμανική υπηκότητα. Από εκεί πέρα το αυτοκίνητο είναι αυστηρά διθέσιο και εξοπλίζεται με έναν τετράλιτρο V8 B-turbo κινητήρα, ο οποίος αποδίδει 462 στην έκδοση GT και 510 άλογα στην έκδοση GTS. Εφτάρικη βότιο με διπλό συμπλέχτη και φυσικά πίσω κίνηση. Καταλαβαίνετε τι γίνεται μόλις βγάλει κανείς τα ηλεκτρονικά. Επαναλαμβάνω, ήταν στατική η παρουσίαση. Ακόμα δεν δοκιμάσαμε το γλυκό. Και φυσικά, επειδή δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα απ' έξω, πάμε να δούμε λίγο τις επιδόσεις του. Η GTS λοιπόν, η AMG GTS, έχει 0-100 σε 3,8 δευτερόλεπτα, τελική 310 χιλιόμετρα και φυσικά δεν έχουν αμελήσει και τη φιλικότητα προς το περιβάλλον. 9,4 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα και μόλις 219 γραμμάρια στο χιλιόμετρο αποβολή διοξιδίου του άνθρακα. Βλέπετε, ουγάρε έρχεται μόνο. Εξίσου εντυπωσιακή η τελική κατανομή βάρους που γίνει στο αυτοκίνητο. Και τι εννοούμε με αυτό. Σε κάθε αυτοκίνητο ζυγίζεται πάντοτε τι βάρος αναλογεί στον μπροστινό άξονα και τι βάρος στον πίσω. Εδώ λοιπόν έχουν καταφέρει και έχουν τραβήξει τον κινητήρα πολύ κοντά στην καμπίνα,
με αποτέλεσμα να αναλογεί 47% στον προσινό άξονα και 53% πίσω. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί μια ιδανική αναλογία και βοηθά το αυτοκίνητο στις ήρεμες στιγμές του να οδηγείται με πολύ φιλικότητα και όταν μπαίνουμε στην πίστα να έχουμε πάλι μια καθαρόιμη συμπεριφορά ενός σπορ αυτοκινήτου. Τεράστια δισκόφρενα, αεριζόμενα και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι η GT βγαίνει με μηχανικό μπλοκέ διαφορικό για να ελέγχει την κατανομή στους τροχούς το τι δύναμη πηγαίνει και πώς περιστρέφονται και στην S μπαίνει ηλεκτρονικό μπλοκέ διαφορικό. Από εκεί και πέρα έχει ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση, αρκετά στάδια επιλογής το πώς να την οδηγήσεις και γενικά δείχνει ότι είναι αυτοκίνητο καθημερινής χρήσης, αλλά μόλις μπει στην πίστα και αφαιρεθούν τα ηλεκτρονικά, ποιος μπήκε στο λάχο με τα λιοντάρια και δεν φοβήθηκε. Ήτανε δε τόσο πολύ προχωρημένη στο μέτρο της παρουσίασης που διάλεξαν για χρώμα παρουσίασης το κίτρινο. Και φυσικά εκτός από το ενδιαφέρον που έχει η καινούργια AMG GT, ενδιαφέροντα είναι και όσα μας είπε ο νέος πρόεδρος της AMG, ο Tobias Moers. So regarding CO2 and carbon dioxide emission, so what we did now is we had a downsizing with our V8, so coming from a 6.2 liter natural aspirated now to a 4 liter engine, bi-turbo driven, tremendous, more efficient than in the past. For example, the next C-Class as well will have the same engine and we meet our targets by far. We have to focus on the future challenges, yes, but downsizing is an issue. Look at an A45, for example, A-Class, 45, four-cylinder, 360 horsepower, 6.9 liter per 100 kilometer. That car, 510 horsepower, 9.4 liter per 100 kilometer. These are new numbers. We are ready for the future. You know, we at AMG, we don't have a manual gearbox. We believe in automatic gearbox. We have a dual clutch in that car. We have a dual clutch in A, CLA, GLA 45. We have a dedicated AMG automatic gearbox in all other cars. Shift times are so quick in the meantime. I don't believe in manual gearbox because the dual clutch or our other gearboxes does it quite better. Παράλληλα στον Μπράουλιο χώρο υπήρχαν δεκάδες AMG GT βαμμένες στο χρώμα της ζέμπρας, ξέρετε αυτό που είναι η κάλυψη για την κατασκοπία πριν τα αμάξι βγει στην παραγωγή. Αυτοκίνητα τα οποία δούλεψαν σκληρά για πολλούς μήνες, ίσως και πάνω από χρόνο, για να εξελίξουν αυτά που οι άνθρωποι είχαν στο μυαλό τους και να φτάσουν στο υποθετό αποτέλεσμα. Ήταν πραγματικά μια εμπειρία που μας άφησε πολύ ωραία γεύση και φυσικά και εγώ είμαστε το πότε θα κυλήσει τους τεράστιους τροχούς σε ελληνικό έδαφος για να ανέβουμε στις Σέρες, τώρα μάλιστα που έχουν και καινούριο τάπητα, για να το γυρίσουμε από πριν. Είστε καλεσμένοι. Θα πάμε όλοι μαζί στις Σέρες μέσα στη νέα AMG GT. Και τότε θα κάψουμε πολύ λάστιχο. Τώρα, όσον αφορά την τιμή, ακόμη δεν είναι ανακοινώσιμη, τουλάχιστον ως την ώρα που γράφεται η εκπομπή. Θα τη μάθουμε, θα έρθει στην Ελλάδα, θα πάμε στις Σέρες και τότε θα τα πούμε. Θα δούμε μάλλον πόσα πει διαβάζει ο σάκος.